με μοναδικό εγγεγραμμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη την ενημέρωση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Καβάλας, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας το απόγευμα της 5ης 22 Οκτωβρίου. Η ομάδα έργου έκανε μια αναλυτική περιγραφή του σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά σεναρίων με κεντρικούς άξονες, την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, τη μείωση των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, την ασφάλεια των πεζών, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων αλλά και την υιοθέτηση κυκλοφοριακών λύσεων σε δύσκολα σημεία και θέματα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ένας στόχος, τον οποίο και πρέπει να ακολουθήσουμε όλες οι διοικήσεις του Δήμου, φυσικά με προσαρμογές, όποια διοίκηση και να έρχεται, πρέπει επιτέλους να ακολουθήσουμε το σχέδιο αυτό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εάν θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα στην πόλη μας. Το σχέδιο λοιπόν βιώσιμης αστικής κινητικότητας χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 78.000 περίπου. Η σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2019 μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της Lever Σύμβουλη Ανάπτυξης ΑΕ και έχει διάρκεια 18 μήνες. Ο ανάδοχος προέκυψε έπειτα από διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ως τώρα, σε ένα επίπεδο οριμότητας, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει την επόμενη πενταετία και δεκαετία, είναι το εξής. Το ΓΟΥΠΣΟΥ του 2013 περιγράφει κάποια μέτρα σχετικά με την περιφερειακή οδό και το κύριο οδικό δίκτυο της ανατολικής επέκτασης της πόλης. Εμείς θεωρούμε ότι σε ορίζοντα δεκαετίας αυτά τα τμήματα θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί. Τα τεχνικά σενάρια και προτάσεις τέθηκαν υπόψη των Δημοτικών Συμβούλων με τους επικεφαλής των παρατάξεων να έχουν περιθώριο 10 ημερών προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις επί του σχεδίου, ενώ μετά το πέρας της διαβούλευσης θα επικρατήσει ένα σενάριο το οποίο και θα υιοθετηθεί για την Καβάλα του μέλλοντος. Παράλληλα, τέθηκαν προς συζήτηση και τα αγκάθια των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, όπως είναι η ολοκλήρωση της περιμετρικής, η αδυναμία προς το παρόν μεταφοράς του υπεραστικού κτέλ σε άλλο σημείο εκτός κέντρου, αλλά και τα πάρκινγκ και η κυκλική κόμβη. Θεωρώ ότι πρέπει να τα έχουμε κατά νου και όταν θα καταθέτουμε τις προτάσεις μας σε αυτό το δεκαήμερο το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα η σημερινή διοίκηση να το κάνουμε. Έτσι, άρα το ζητούμενο, συνάδελφοι, είναι να χαράξουμε πορεία προς το αύριο. Λέγοντας ναι ακόμη και σε λύσεις οι οποίες φαντάζουν για πολλούς έτσι εξωπραγματικές. Θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τα προβλήματα της πόλης μας όλοι λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, έτσι. Με το ανάγλυφο που έχουμε να πέσουμε με τα μούτρα στην περιμετρική και στη γέφυρα. Γιατί ό,τι και αν αυτά εδώ δεν τα κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε μέσα στην πόλη, η πόλη θα έχει τις δυσκολίες της, σε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Επίσης, θέλω να πω στους μελετητές, βάζουμε κόμβο στο Φάληρο. Η μεριά μας είναι λογικό, όπως όλοι μας. Θα θέλαμε να μελετήσουμε ακόμα καλύτερα την συγκεκριμένη πρόταση. Βέβαια, από την παρουσίαση και θα έλεγα σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμφωνούμε με αρκετά. Ότι αναλάβανε ένα πολύ δύσκολο έργο σε μια πολύ δύσκολη πόλη. Ωστόσο όμως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι σήμερα υπάρχουν τρομερές δυνατότητες, τεχνικές, επιστημονικές, ώστε να λυθούν ακόμα και αυτά τα δύσκολα προβλήματα που έχει η πόλη μας. Είχα προτείνει την υπογειοποίηση, δηλαδή την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο αστικό ιστό της πόλης, και δημιουργώντας δύο νέα πάρκινγκ, ένα στον πάρκο Φαλήρου που είναι ευκαιρία να γίνει ο κυκλικός κόμβος. Έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά. Ο πρώτος κυκλικός κόμβος, ένας και μοναδικός στην πόλη, έγινε πριν το 1965. Θα συμφωνήσω επίσης με τον κύριο Βαγγέλη Παπά που είπε σε σχέση με ένα σχέδιο που μας αναφέρεται της περιοχής Μάλμη της Σουηδίας. Αντίστοιχα, δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς τον στόχο μέχρι το 2035, δηλαδή πού στοχεύουμε αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν σας δώσαμε ακόμα ποσοτικά στοιχεία για το τι θα μεταβληθεί, γιατί αυτό θα είναι το αποτέλεσμα
της επιλογής της κοινωνίας. Όμως θα υπάρξουν ποσοτικά στοιχεία. Θα υπάρξουν εμείς όλα αυτά τα οποία συλλέξαμε, τα οποία δεν μπορούν να φανούν εδώ. Αναφέρατε πράγματα για δείκτες. Έχουμε βγάλει πολλούς δείκτες, πολλά στοιχεία.